Το γραφείο του Υπουργού Εργασίας κ. Γιώργου Κουτρουμάνη στον 8ο όροφο του Υπουργείου κατέλαβαν από τις 9.30 πρόεδροι σωματείων και συνδικάτων που πρόσκειται στο ΠΑΜΕ. Όπως μπορείτε να δείτε και στην εικόνα που σας στέλνουμε τώρα, μέλη του ΠΑΜΕ έχουν παραταχθεί μπροστά από την είσοδο έχοντας κάνει κατάληψη διαμαρτυρόμενη για την εφεδρεία και οικονομικά. Είναι και τα πλάνα από το εσωτερικό του γραφείου, μας τα έστειλες τώρα πριν από λίγα λεπτά. Σημειώθηκαν οι σκηνές που βλέπουμε εδώ λοιπόν, όσο σας ακούμε, Μιχάλη. Είμαστε πυρουκάλους με ανθρώπους να υποδίονται τον Υπουργό και μάλιστα να κάνουν και κάποια σκέτσα την ώρα που. Υπάρχουν σε εξέλιξη μεγάλα ζητήματα και ένα από αυτά είναι αυτό που συζήτησε ο κ. Κουτρουμάνης με μέλη του Προεδρείου του ΠΑΜΕ. Τους πήρε τηλέφωνο και τους είπε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει πρόβλημα, μου δημιουργείται πρόβλημα. Έκανε λόγο για εκβιασμό και τρομοκράτησή του. Του είπαν, ελάτε εδώ στο Υπουργείο να συζητήσουμε για τη Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, την οποία χθες έγινε λόγος ότι πρέπει να περικοπεί, να περικοπούν οι αποδοχές των εργαζομένων. Ο Υπουργός τους είπε ότι όχι, αυτό δεν μπορεί να γίνει. Ό,τι έχουμε να συζητήσουμε, το συζητάμε στην κυβέρνηση. Στις 11.30 να πούμε ότι υπάρχει συνέντευξη τύπου των Προέδρων εντός του γραφείου του Υπουργού για την γενικότερη κατάσταση στον οικονομικό τομέα της χώρας. Τώρα, μας το είπες βεβαίως στη διάρκεια του ρεπορτάζ σου, αλλά για κάποιους που δεν έδωσαν βάση εκείνη την ώρα, παρακολουθούμε σκέτς να γίνεται μια μικρή παράσταση από τους καταληψίες μέσα στο γραφείο του Υπουργού, σωστά? Ακριβώς. Ο ένας εκ των Προέδρων εκεί έκανε το ρόλο του Υπουργού, οι υπόλοιποι το ρόλο των διαμαρτυρωμένων και για ένα δίλεπτο τουλάχιστον υπήρχε αυτή η κατάσταση μέσα στον χώρο του Υπουργείου, κάτι το οποίο δεν έχουμε συζητήσει αλήθεια να βλέπουμε τουλάχιστον σε υπουργικά γραφεία.